Έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Τουρσουνίδη. Θα τον καλησπερίσουμε. Μάλλον να τον καλημερίσουμε, ακόμα δεν πήγε 12. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα, Στέριο. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, Γιώργο. Καλή σου μέρα. Και χρόνια πολλά. Και για την γιορτή σου, χρόνια πολλά. Βεβαίως. Και Χριστός Ανέστη. Ευχαριστώ και... πάρα πολύ. Και Χριστός Ανέστη. Υγεία. Χριστός Ανέστη. Πάνω απ' όλα. Υγεία πάνω απ' όλα. Ακριβώς, ακριβώς. Για την γιορτή 40 μέρες λέμε χρόνια πολλά, δεν έχουμε θέματα. Εντάξει. Έτσι είναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Τι κάνεις? Όλα καλά, μια χαρά, όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Γιώργο. Σηκώθηκε εσύ. Ναι, έλα Στέργιο μου. Ήσουν στην Τούμπα προχθές. Η δική σου εξήγηση για το ολικό blackout του ΠΑΟΚ από το 46 μέχρι το 65 ποια είναι? Κοίταξε να δεις. Δύο είναι αυτά που διέκρινα εγώ. Μπήκαμε πολύ καλά στο παιχνίδι. Το πρώτο μισάωρο ήμασταν πολύ, πάρα πολύ καλοί. Ανταγωνιστικοί. Πιέσαμε πολύ τον Ολυμπιακό. Δεν αφήσαμε περιθώρια. Πετύχαμε ένα τέρμα. Και νομίζω εκεί, σε εκείνη τη φάση μετά το 1-0, νομίζω ότι έπρεπε να μπούμε ακόμα πιο δυνατά, έτσι ώστε να πετύχουμε και δεύτερο τέρμα, υπήρχε η δυνατότητα, και να τελείωνε στο παιχνίδι και να μιλούσαμε τώρα με ένα διαφορετικό πρίσμα. Εν αντιθέσει, στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε πολύ υποτονικά. Έγιναν αλλαγές από την ομάδα του Ολυμπιακού που επηρέασαν πάρα πολύ και δεν μπορέσαμε μέχρι δηλαδή να βρούμε εμείς τα πατήματά μας, το χάσαμε, και πραγματικά στο πρώτο 20 λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου ήμασταν κακοί, ήμασταν πολύ κακοί και σαν απόδοση αλλά και γενικότερα σαν εικόνα της ομάδος. Πίεσε πολύ ο Ολυμπιακός, δεν μας άφησε τα περιθώρια. Θα έλεγα ότι ίσως και δεν περιμέναμε αυτή την αντίδραση από τον Ολυμπιακό. Από την άλλη όμως και δεν ήμασταν και εμείς, όχι δεν ήμασταν έτοιμοι, δεν διαχειριστήκαμε σωστά το παιχνίδι στο να κρατήσουμε το, και όχι να το κρατήσουμε, να το μεγαλώσουμε κι άλλο το σπορ, γιατί υπήρχαν οι δυνατότητες, υπήρχε η δυνατότητα από την ομάδα και ειδικά και στο πρώτο ημίχρονο. Κάπου χαλαρώσαμε θα έλεγα. Σβήσαν οι μηχανές, επηρεαστήκαμε όπως είπα και πριν από τις αλλαγές του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έβαλε 3 ποδοσφαιριστές, 2 ήταν πολύ γρήγοροι, και τον Ελαραμπή που θεωρώ ότι είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής για τα ελληνικά δεδομένα. Και πάνω εκεί το χάσαμε λίγο και δυστυχώς ήρθε αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα και αυτή η αρνητική εικόνα που είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο σαν ομάδα. Αυτή είναι η ανάγνωση του αγώνα, όπως το περιέγραψε ο Γιώργος. Εγώ χθες συζητώντας με τον Στέργιο Γιώργο, εκτός από τις 3 αλλαγές του Μάρτινς που έβαλε 3 υπερόπλα, κακά τα ψέματα, θεωρώ ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο η αποχώρηση Κρέσπο, που τον θεωρώ τον κορυφαίο παίκτη του ΠΑΟΚ στο build-up από την άμυνα, το κορυφαίο αμυντικό μάλλον από το build-up. Και παράλληλα η αδυναμία Τσιγκάρα να συνεχίσει το παιχνίδι. Δηλαδή εκεί οφείλεται το γεγονός ότι κέρδισε ο Ολυμπιακός κατά κράτος για 20 περίπου λεπτά το κέντρο. Συμφωνώ, ναι, συμφωνώ σε αυτό, συμφωνώ σε αυτό που λες Κώστα. Έτσι, ναι, η απώλεια του Κρέσπο ήταν και σε αυτό το παιχνίδι φάνηκε. Ο Κρέσπο είναι ένας ποδοσφαιριστής, μπορεί να μην είναι του 10 ποδοσφαιριστής, του 9, αλλά ένας ποδοσφαιριστής του 7, του 8, αλλά πάνω απ' όλα είναι εκεί, είναι πάντα μέσα στην ομάδα, δίνει τα πάντα, δίνει την ψυχή του. Θα έλεγα ότι είναι βαρόμετρο για την αμυντική λειτουργία της ομάδος και σίγουρα, όπως είπες και εσύ, συμφωνώ ότι επηρέασε, ναι, η αποχώρησή του στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Τσιγκάρας και αυτός, ναι, ήταν σε πολύ καλή μέρα το παιδί, στο χώρο εκεί του κέντρου, και αυτού, ας πούμε, η απουσία μετά στήχησε. Από την άλλη όμως αυτό το έλεγα και στο παιχνίδι, μόλις πετύχαμε, ας πούμε, που ήρθε πολύ γρήγορα το πρώτο μας γκολ, έλεγα ότι εκείνη τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έπρεπε να βγάλει μια πιο δυναμική αντίδραση μέσα στο γήπεδο, να συνεχίσει στους ρυθμούς αυτούς, να πιέσει πολύ περισσότερο
και να τελειώσει το παιχνίδι, μπορούσε να τελειώσει το παιχνίδι πολύ πιο γρήγορα. Να μην αφήνε τα περιθώρια στην ομάδα του Ολυμπιακού να σκεφτεί οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα ή κάποια αντίδραση. Ναι. Άφησε το παιχνίδι, έχεις δίκιο, άφησε το παιχνίδι ανοιχτό ο ΠΑΟΚ και στη συνέχεια έγινε αυτό που έγινε. Γιατί οι παίκτες που έφερε ο Μάρτης από τον πάγκο, εκτός από την ποιότητά τους, ήταν σε καταπληκτική κατάσταση. Ενώ αντίθετα, οι παίκτες που έφερε ο Λουτσέσκο από τον πάγκο δεν βοήθησαν καθόλου τον ΠΑΟΚ. Ακριβώς, ακριβώς όπως το είπε, Κώστα, ακριβώς. Τώρα από εκεί και πέρα, Γιώργο, ήταν, φαντάζομαι ούτε εσύ περιμένεις. Ήταν στενάχωρο και σαν αποτέλεσμα, αλλά και γενικότερα αυτά όλα που βαίστηκαν μετά. Εντάξει, είναι το γόητρο, είναι η ιστορία, είναι ο κόσμος, είναι η φανέλα. Δεν μπορούμε, κακά τα ψέματα, δεν μπορεί να χωνευτεί τόσο εύκολα όλο αυτό. Και μιλάω για τους πανηγυρισμούς και όλο αυτό που έγινε, η προκλητικότητα που υπήρχε από την πλευρά του Ολυμπιακού, που αυτό θέλανε κιόλας. Δηλαδή ο σκοπός τους, εγώ πιστεύω, δεν ήταν, ήταν να κερδίσουν για να κάνουν αυτά το πράγμα που κάνανε. Από εκεί και πέρα όμως, ότι νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ απομένει, όπως είπατε και εσείς στην αρχή σας άκουσα, απομένουν τα υπόλοιπα παιχνίδια των play-off. Πρέπει να γίνει μια σωστή διαχείριση, να γίνει μια φρεσκάδα στην ομάδα, να είναι σε ετοιμότητα όλοι οι ποδοσφαιριστές εν ώψη της μεγάλης πρόκλησης που έρχεται, που μας έχει μείνει ο θεσμός του κυπέλου και ο τελικός με τον Παναθηναϊκό στις 21 Μαΐου. Γιώργο, τι παιχνίδι περιμένεις στους ημάδες την Κυριακή? Τι μπορεί να κάνει πάω καλύτερα από ό,τι έχει κάνει τα τελευταία παιχνίδια? Κοίταξε να σου πω, Στέργιο, γενικότερα τα play-off για την ομάδα μας δεν ήταν φέτος και πολύ καλά, και δεν ήταν πολύ καλά γιατί υπήρχε και η Ευρώπη, υπήρχε πολύ μεγάλη κούραση και σωματική και ψυχολογική στην ομάδα, δεν υπήρχε κίνητρο γιατί είχε χαθεί το πρωτάθλημα, όσο και αν θέλουμε να το κρύβουμε, είχε χαθεί το πρωτάθλημα, υπήρχε τεράστια διαφορά βαθμολογική από τον Ολυμπιακό και ήταν απίθανο να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Οπότε όταν δεν υπάρχει κίνητρο, σίγουρα τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά και δεν τα περιμένεις και τόσο καλά. Θα έλεγα από την άλλη ότι περίμενα, ας πούμε, όπως έκανε ο Λουτσέσκου, να χρησιμοποιήσει και κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές για να δει σε τι βαθμό ετοιμότητας βρίσκονται. Θα έλεγα μια πιο καλή αντίδραση ατομικά από κάποιους ποδοσφαιριστές, έτσι ώστε να δείξουν ότι και δίκαια αξίζουν να είναι στην ομάδα, αλλά και έχουν και δυνατότητες. Τώρα, εντάξει, τα επανομήνα, τα παιχνίδια που έχουν μείνει, Στέργιο, νομίζω ότι θα είναι σε αυτό το, αυτά τα στοιχεία θα έχουν. Δεν θα φορτσάρει πολύ η ομάδα, θα το διαχειριστεί, θα πάρει τα αποτελέσματα που πρέπει να πάρει. Νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα δεύτερης θέσης, δηλαδή να χάσουμε τη δεύτερη θέση. Και νομίζω αυτό θα γίνει αρχής γενομένης από το παιχνίδι της Κυριακής μέσα στους δοσημάδες. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάει εκεί, να κάνει μια καλή εμφάνιση, να πάρει το αποτέλεσμα, να κλειδώσει και τη δεύτερη θέση. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλον τον μυαλό, και το δικό μας, αλλά πολύ περισσότερο του προπονητή, της ομάδας, των ποδοσφαιριστών, είναι να ετοιμαστούν όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα εν ώψη του τελικού. Ναι, εντάξει, ξεκάθαρα. Στο γήπεδο. Ορίστε. Θα είσαι στο γήπεδο την Κυριακή? Ναι, σκέφτομαι να πάω. Θα πάω, ναι. Θα πάω. Άστε. Γιώργο, μια μικρή έτσι ανάλυση των αγωνιστικών χαρακτηριστικών του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Αν μπορείς να την κάνεις. Όπως είναι. Ναι. Με όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα. Ναι, ναι. Κοίταξε, Κώστα, ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που το τελευταίο χρονικό διάστημα διανύει μια πολύ καλή κατάσταση αγωνιστική. Δεν έχει τους ποδοσφαιριστές, έχει ένα νέο αίμα στην ομάδα. Έχει βγάλει ο Γιωβάνοβιτς, έχει δημιουργήσει μάλλον μια ομάδα έτσι πολύ, βγάζουν ένα πάθος ιδιαίτερο και έναν ενθουσιασμό πάρα πολύ μεγάλο. Και νομίζω εκεί πάνω έχουν πάρει και τα αποτελέσματα αυτά και βγάζουν αυτή την εικόνα.
Από την άλλη, η δική μας η ομάδα σαν ομάδα και σαν ποιότητα ποδοσφαιριστών είμαστε πολύ καλύτεροι, δεν το συζητώ, και σαν εμπειρία. Έχουμε δηλαδή ποδοσφαιριστές που μπορούν να διαχειριστούν το οποιοδήποτε παιχνίδι και τον οποιοδήποτε αντίπαλο, και αυτό έχει να κάνει και με την εμπειρία και με την ποιότητα. Εμείς σαν ομάδα, εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές, έχουμε πολύ ποιοτική ομάδα, έχουμε πολύ ποιοτικούς μάλλον ποδοσφαιριστές. Από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν πάει να είναι ένας τελικός, δεν πάει να είναι ένα παιχνίδι, υπάρχουν τεράστιες ιδιαιτερότητες, υπάρχει πολύ μεγάλο κίνητρο από την πλευρά του Παναθηναϊκού, γιατί έχει, τα τελευταία χρόνια δεν έχει κατακτήσει κάποιον τίτλο. Από την άλλη πλευρά, η δική μας η ομάδα κάθε χρόνο είμαστε στο θεσμό του κυπέλου και κατακτάμε το κύπελο, οπότε αυτό είναι ένα συν προς την ομάδα μας. Νομίζω ότι θα γίνει ένα καλό παιχνίδι, αλλά εάν ο ΠΑΟΚ βγάλει τα στοιχεία αυτά που προανέφερα πριν, δηλαδή την εμπειρία, την ποιότητα των ποδοσφαιριστών, το σύνολο που έχει σαν ομάδα, νομίζω ότι δεν, αν και όπως είπα και πριν είναι ένα παιχνίδι, είναι ένας τελικός, νομίζω ότι η πλάστηκα θα γύρει προς το μέρος το δικό μας. Αλλά δεν θέλει προσοχή, θέλει διάθεση, θέλει τρέξιμο, θέλει πάθος, θέλει όλα αυτά τα στοιχεία που χρειάζεται ένας τελικός που πρέπει να βγάλει η ομάδα μας για να το κατακτήσει, για να κατακτήσει τον κύπελο. Δεν θεωρώ τον Παναθηναϊκό εύκολο αντίπαλο. Όχι, δεν είναι. Σε καμία περίπτωση δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Δεν είναι εύκολος και όπως είπα πριν και σαν ομάδα, γιατί διανύει μια πολύ καλή περίοδο. Αλλά το κίνητρο που έχει ο Παναθηναϊκός μετά από τόσα χρόνια να κατακτήσει το κύπελο, είναι σε μια μεταβατική φάση που φτιάχνουν την ομάδα τους και θέλουν να ξαναμπούν έτσι στα δρόμενα έτσι των τίτλων και να δημιουργήσουν μια καλή και ανταγωνιστική ομάδα. Σε καμία περίπτωση, όχι, δεν πρέπει, αν μπούμε στο τρυπάκι που δεν θα γίνει αυτό, πιστεύω και από τον Λουτσέσκου και από τους παίχτες, ότι θα είναι ένα εύκολο παιχνίδι, όχι, σε καμία περίπτωση, πόσο μάλλον ότι όταν είναι ένας τελικός. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να δείξει χαρακτήρα, πρέπει να δείξουμε τα στοιχεία που ανέφερα πριν για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε το κύπελο. Και από την άλλη, Κώστα και Στέργιο, νομίζω ότι και στην ομάδα μας φέτος, έτσι όπως εξελίχθηκε η χρονιά, χάθηκε το πρωτάθλημα πάρα πολύ νωρίς, η εικόνα της ομάδος σε ό,τι έχει να κάνει την απόδοσή της δεν ήταν η αναμενόμενη και αυτή που περιμέναμε και περίμεναν και όλοι στην ομάδα. Οπότε νομίζω είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση και μια απάντηση, αν μπορούμε να το πούμε σε εισαγωγικά, ότι ο ΠΑΟΚ είναι εδώ, ο ΠΑΟΚ είναι καλή ομάδα και να πάει να κατακτήσει τον κύπελο. Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Α, όπα. Βιάστηκα. Έχεις δυνατότητα, Γιώργο, από τους παίκτες που είναι εκτός και σου λέγανε ότι δύο παίκτες πρέπει να παίξουν όπως και δίποτε. Ποιοι είναι αυτοί? Δηλαδή εκτός είναι τώρα ο Αγγούστο, μιλάμε για τον τελικό πάντα, ο Αγγούστο είναι εκτός, ο Βιερίνια, ο Μπίσεσβαρ, ο Ζαμπά, ο Ελ Καντουρί, ο Κρέσπο, δεν ξέρω με τι θα γίνει. Ποιους θεωρείς σούπερ απαραίτητος για τον τελικό από όλους αυτούς? Εντάξει, όλοι είναι απαραίτητοι, το ξέρουμε. Αλλά πιο απαραίτητοι σίγουρα όλοι υπάρχουν. Όλοι είναι απαραίτητοι. Νομίζω ότι μακάρι ο Κρέσπο να μην είναι κάτι σοβαρό το παιδί, να μπορέσει να επανέλθει και να ετοιμαστεί εν ώψη του τελικού. Και ο Αγγούστο είναι μια καλή λύση. Είναι ένας βασικός μοχλός για το Λουτσέσκου μας. Θεωρώ ότι και ο Βιερίνια είναι απαραίτητο σε ένα τέτοιο παιχνίδι, γιατί όχι μόνο για τα στοιχεία τα ποδοσφαιρικά που έχει, αλλά και την ηγετική αυτή φυσιογνωμία που έχει και σαν αρχηγός, που μπορεί να περάσει μηνύματα στην ομάδα εν όψη ενός τέτοιου μεγάλου παιχνιδιού. Τώρα εντάξει, τον Ελ Καντουρί που είπαμε, δεν τον έχουμε δει ποτέ να παίζει και δεν ξέρω και κατά πόσο θα το δούμε. Άστον Ελ Καντουρί τώρα. Οπότε ναι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει Ελ Καντουρί, δηλαδή να σκεφτούμε τι είναι. Εντάξει, ο Μπίσεσβαρ είναι μια μονάδα που μπορεί και αυτός, αν είναι στην καλή του μέρα, να δώσει αρκετά στην ομάδα. Θα έλεγα
μακάρι δηλαδή όλα αυτά τα παιδιά που είπαμε, που προαναφέραμε, να είναι, να είναι καλά, να είναι υγιείς. Οπότε ο Λουτσέσκου να έχει όλα τα όπλα και όλα τα εργαλεία στη διάθεσή του για να μπορεί να δημιουργήσει και την καλύτερη αποστολή, αλλά και την καλύτερη δυνατή εντεκάδα εν ώψη του πολύ σημαντικού παιχνιδιού αυτού. Και θα ξαναδείς, ο ΠΑΟΚ, θα έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ, έτσι πως είναι δομημένη η ομάδα μας, η ομάδα του ΠΑΟΚ από τον Λουτσέσκου, χρειάζονται και έχει δείξει ότι χρειάζονται όλοι οι ποδοσφαιριστές. Σίγουρα έχει ένα πλάνο και εμπιστεύεται, όχι εμπιστεύεται, έχει ένα κορμό που βασίζεται πάνω σε αυτόν ο Λουτσέσκου, αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ λειτουργεί σαν σύνολο, σαν ομάδα, οπότε γι' αυτό λέω ότι μακάρι να είναι καλοί ποδοσφαιριστές υγιείς για να μπορέσει να τους έχει στην αποστολή ο Λουτσέσκου. Ωραία. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε ξανά μέχρι τότε. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.